Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η γη της Ελιάς». Όπως είδαμε, στον τρίτο κύκλο της σειράς, ο Ισίδωρος έφτασε στα όρια του με την Αμαλία και στον τέταρτο κύκλο θα εκραγεί εξαιτίας της για τον τρόπο που προσπάθησε να τον εκδικηθεί. Ποια γυναίκα άραγε θα προσπαθήσει να εισβάλλει στη ζωή του στη συνέχεια της σειράς? Θα καταφέρει άραγε η Αμαλία να κερδίσει τη συγχώρεσή του ή θα εμφανιστεί ένα νέο πρόσωπο που θα τον προσεγγίσει? Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Ισίδωρος θεωρούσε ότι η Αμαλία ήταν μια σοβαρή γυναίκα που μπορούσε να σταθεί δίπλα του, αν και είχε ακούσει πάρα πολλά πράγματα για αυτήν. Αισθανόταν ευγνωμοσύνη που τον έσωσε τη ζωή και γι' αυτό και την παντρεύτηκε. Ωστόσο, σύντομα συνειδητοποίησε ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος, καθώς εκείνη ήθελε να ελέγχει τόσο την επαγγελματική του ζωή όσο και την οικογένειά τους, προκαλώντας συνεχείς συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Στον τέταρτο κύκλο της σειράς λοιπόν, η Αμαλία θα συνεχίσει τις δολοπλοκίες της, φέροντας τον Ισίδωρο σε δύσκολη θέση. Με τα πολλά προβλήματα που τον απασχολούν, δεν θα έχει το μυαλό του σε μια νέα σχέση. Παρ' όλα αυτά, μια νέα γυναίκα θα του κεντρήσει το ενδιαφέρον. Η Κούλα, που έχει γοητευτεί από τον ισχυρό άντρα της Μάνης. Αρχικά όμως η Κούλα θα επιδιώκει να τον παγιδεύσει, τον πλούσιο και ισχυρό άντρα της Αρεόπολης, μόνο για τα χρήματά του, αλλά σταδιακά θα δούμε η πολύ κοντινή επαφή μεταξύ τους θα φέρει αληθινά συναισθήματα για τον Ισίδωρο και θα δεθεί μαζί του. Για την Κούλα ο Ισίδωρος διαθέτει όλα όσα ψάχνει σε έναν άντρα. Είναι πλούσιος, γοητευτικός και ισχυρός. Ο Ισίδωρος όμως θα καταλήξει πάλι σε μια λάθος σχέση ή αυτή τη φορά θα είναι πολύ πιο προσεκτικός, καθώς και αυτήν η γυναίκα έχει τις ίδιες βλέψεις μαζί με την Αμαλία. Όμως στον τέταρτο κύκλο τα πάντα ανατρέπονται. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!